Η νίκη της Σαμοθράκης μπορεί να είναι και η νίκη του Σαμοθράκη κατά τους επισκέπτες του Μουσείου του Λούβρου. Οι περισσότεροι, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, δεν γνωρίζουν πως υπάρχει ένα ελληνικό νησί με αυτό το όνομα και θεωρούν πως το όνομα Σαμοθράκη αναφέρεται στο όνομα αρχαίου καλλιτέχνη. Το επιχείρημα αυτό του Δημήτρη Παντερμαλή, Προέδρου του Μουσείου τη Ακρόπολη, θα ήταν αρκετό για να υποστηρίξει ενώπιον του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου μια περιοδική έκθεση με αντικείμενα από το νησί. Μια τέτοια έκθεση θα έδινε στο διεθνέ κοινό μια γεύση από τι αρχαιότητε τη Σαμοθράκη. Βεβαίω δεν είναι ούτε το μοναδικό, ούτε το κύριο επιχείρημα για την ξεχωριστή αυτή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τι 20 Ιουνίου έω και τι 30 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο τη Ακρόπολη. Η σημασία και η αξία των Αρχαιοτήτων είναι πρωτεύουσε. Με τίτλο Σαμοθράκη, τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών, η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο τη Ακρόπολη και τι εφορίες Αρχαιοτήτων Νεύρου και Ροδόπης, θα φέρει στην πρωτεύουσα τη Ελλάδα, στην Αθήνα δηλαδή, 262 έργα από το Αρχαιολογικό Μουσείο τη Σαμοθράκη. Το Μουσείο τη Σαμοθράκη δε ταυτόχρονα ανακαινίζεται και ετοιμάζεται η επανέκθεσή του. Μάλιστα, τα έργα θα ταξιδέψουν στην Αθήνα αρκετά νωρίτερα από την έναρξη τη έκθεση ώστε να συντηρηθούν. Πρόκειται για ευρήματα από τι ανασκαφέ του ιερού των Μεγάλων Θεών, τη Νεκρόπολη, του Οικισμού και τη Μηνοϊκή Εγκατάσταση στο Μικρό Βουνί, με την ανασκαφή να έχει γίνει από τον αρχαιολόγο Δημήτρη Μάτσα, και μάλιστα τα ευρήματα αυτά βγαίνουν για πρώτη φορά έξω από το νησί. Η συγκεκριμένη αρχαιολογική έκθεση εγκαινιάζει μια σειρά από άλλε που θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο τη Ακρόπολη σε συνεργασία με τι περιφέρειε τη χώρα. Στόχο είναι η προβολή στο ευρύ κοινό σημαντικών αλλά σχεδόν άγνωστων εκθεμάτων. Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου χαιρέτησαν με μεγάλο ενθουσιασμό την έκθεση, όπου θα υπάρχουν και αναπαραστάσει των ιερών κτηρίων και των μυστηριακών τελετουργιών σε ψηφιακά βίντεο, καθώ και εικόνε του φυσικού τοπίου σε ταινία ντοκιμαντέρ του Κώστα Γαβρά που θα προβληθεί για πρώτη φορά.